μετέχονται στα συλλαλητήρια. Αυτό που ο κύριος Καρανίκας αποκάλεσε εθνίκια, όχι μόνο στο ΙΔΙ. Ναι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα. Σε τι διαφέρει. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ήταν. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό, κύριε. Μου θύμισε ο κύριος Δημήτρης Καμένος ένα εκ των ομιλητών των 24 συλλαλητηρίων. Δεν είπε κάτι άλλο διαφορετικό. Με τρολάρεις, αλλά θα σου πω. Όχι, δεν τρολάρω. Πάντως εικόνα ενότητας κυβέρνησης δεν είναι αυτή. Για πείτε μου, κύριε Ζαχαριάδη. Είναι σαφές ότι με τους ανεξάρτητους Έλληνες σε αυτό το ζήτημα έχουμε διαφορετική άποψη και διαφορετική γνώμη. Όπως στα μνημόνια συμφωνείτε. Όπως στο ίδιο ακριβώς ζήτημα και η προηγούμενη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι, άλλη γνώμη είχε ο κύριος Βενιζέλος, τη βλέπω με θετικό τρόπο στο δημόσιο διάλογο τους τελευταίους μήνες. Άλλη γνώμη φαίνεται ότι είχε ο κύριος Σαμαράς. Άρα λοιπόν, εφόσον από το 2012 και μετά ο ελληνικός λαός μας είπε ότι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικές αφετηρίες θα συνεργάζεστε και θα προσπαθείτε να βρίσκετε κοινά, έτσι προχωράμε. Και καλώς υπάρχουν διαφωνίες κτλ. Τώρα, θέλω να είμαι σαφής, κύριε Παπαδάκη. Δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι πηγαίνουν στα συλλαλητήρια είναι ακροδεξιοί, εθνικιστές. Άρα διαφωνείτε με τον κύριο Καρανίκα. Τοποθετούμε. Πάντως η Αυγή σήμερα ότι τοποθετούμε. Τοποθετούμε με το θάρρος της γνώμης μου και εκπροσωπώντας το κόμμα μου. Και νομίζω ότι το κάνω με επάρκεια. Λέω λοιπόν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ λέμε ότι όλοι όσοι πηγαίνουν στα συλλαλητήρια δεν είναι ακραίοι, δεν είναι εθνικιστές, δεν είναι φασίστες. Ετερόκλητος όχλος, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Σημακοπούλου. Ετερόκλητος όχλος που το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι ή δεν είναι. Κύριε Παπαδάκη, μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν, αν κάποια στιγμή γίνετε δημοσιογράφος και μου πάρετε συνέντευξη, κύριε Σημακοπούλου, θα σας θυμίσω. Συζήτηση κάνουμε πολύ. Ναι, αλλά ένα λεπτό τώρα. Απαντώ, μα σε αυτό απαντώ. Μα το ρώτησε και ο κύριος Παπαδάκης. Περιμένετε. Λέω λοιπόν. Με πολλούς από αυτούς μπορούμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε επιχειρήματα, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια δυναμική λύση στα πράγματα. Η γνώμη μου είναι και για τα χθεσινά συλλαλητήρια και για τα συλλαλητήρια που γίνανε το Φλεβάρι, αλλά και για τα συλλαλητήρια τα οποία γίνανε στη δεκαετία του 90, ότι δίνουν ένα σήμα μη λύσης, ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Εμείς ακούμε τι γίνεται, παρακολουθούμε, αλλά θεωρούμε ότι αυτός ο δρόμος των 25 ετών είναι αδιέξοδος για τη χώρα. Στον αντίποδα υπάρχει μια γραμμή, την οποία δεν τη σκεφτήκαμε εμείς στα κομματικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάποιοι πονηροί αντιπρόεδροι μας κατηγορούσαν πριν από 6 μήνες, αλλά είναι η γραμμή που είχε και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Καραμαλής, που δεν είναι κύριε Σιωμόπουλε. Κατέβηκαν κακώς. Όχι καλός ή κακός. Δεν είναι καλός ή κακός. Εγώ σας λέω ότι διαφωνώ με την κατεύθυνση η οποία σχηματίζεται. Διότι αυτό που φτάνει στα πολιτικά πράγματα, δεν λέω για ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που λογικό είναι να μην έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Μας έφτανε για 25 χρόνια να πηγαίνουν οι πολιτικοί μας στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και στο Βερολίνο και να ακούνε, να αποκαλούνε τους γείτονες είτε με το λάθος όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας είτε με το συνθετικό τους όνομα το Φίρομ και να μην αντιδρούν και να έρχονται οι πολιτικοί αυτοί οι ίδιοι στην Ελλάδα, στο κοινοβούλιο, στα κόμματά τους και να το λένε Σκόπια. Αυτό είναι μια μεγάλη υποκρισία του πολιτικού συστήματος που πρέπει να σταματήσει. Και να πω και κάτι στο φίλο μου, τον Δημήτρη τον Καμένο, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Δελατόλα, θέλω να το πω αυτό στο φίλο μου, τον Δημήτρη τον Καμένο. Θα απαντήσω, κύριε Δελατόλα. Δεν πάμε να δώσουμε κάτι, αγαπητέ Δημήτρη. Πάμε να πάρουμε. Πάμε να φύγει το λάθος όνομα από 140 χώρες στον κόσμο. Αυτό το οποίο λέει ένα τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο έχει μια ανησυχία. Εγώ τα καταλαβαίνω τα πράγματα, θέλω να συζητήσω. Και αυτό το οποίο λέει ένα τμήμα της αντιπολίτευσης στη Φίρομ, τα οποία συναντώνται, διότι λένε και οι δικοί μας να μην δώσουμε, λένε και οι δικοί τους να μην δώσουμε. Το θέμα ποιο είναι? Να βρούμε μια αμοιβαία λύση επωφελή, να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Σε κάθε διαπραγμάτευση και οι δύο χάνουν. Σας παρακαλώ, δεν είναι έτσι. Μάλλον δεν παρακολουθείτε. Μάλλον δεν παρακολουθείτε την κουβέντα. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά αυτόν ο οποίος λέει. Εμάς με τα Σκόπια. Και έχει το σύνταγμά του, το οποίο λέει το σύνταγμά του. Ότι ταυτότητά μου είναι μακεδονική. Ότι η γλώσσα μου είναι μακεδονική. Και να ότι εγώ ενδιαφέρομαι και θα προστατεύσω τους Μακεδόνες των γειτονικών χωρών.
Το δικό μου το Σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ θα προστατεύσω τους Μακεδόνες των Σκοπίων. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε αυτούς που διαπονούν στα Σκόπια με αυτούς που διαπονούν. Λέω όμως, αυτοί πρέπει να κερδίσουν. Ναι, επειδή επιχειρήσατε να κάνετε μια εξίσωση. Πρέπει να κερδίσει η ιστορία. Κύριε Παπαδάκη, καθαρές κουβέντες. Η λύση είναι ωφελής και για τους δύο λαούς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν λυθεί το ζήτημα, η Ελλάδα θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο από τη Φύρομ. Μάλιστα. Διότι η Ελλάδα είναι η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Θέλω να πω στην η Ελλάδα είναι η μεγάλη οικονομία. Η Ελλάδα έχει τις εμπορικές μέσα στον ΝΑΤΟ. Στην κυρία Σιμακοπούλου. Θα είναι πάντα ενάντια στην κυβέρνηση. Κυρία Σιμακοπούλου. Δεν θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Κυρία Σιμακοπούλου, παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία Σιμακοπούλου. Βλέπετε μια εικόνα σύγχυσης. Ο ένας κυβερνητικός εταίρος, ο κύριος Καμένος. Μας κάνετε ψυχαναλίστε τώρα, πείτε μας για τα δικά σας. Με συγχωρείτε, κύριε Καμένο, ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν θα μου πείτε εσείς τι να κάνω. Εσείς στηρίξτε λοιπόν την κυβέρνηση, όπου ο κύριος Κοτζιάς σχεδόν ενστερνίζεται τις απόψεις των Σκοπίων όσον αφορά στην μακεδονική γλώσσα. Στηρίξτε ενδεχομένως και μια κυβέρνηση η οποία ήταν έτοιμη να αποδεχτεί. Να καλημερίσουμε και την κυρία Μαρία Νεκρεπότη του Ιλιτέρ. Καλημέρα σας. Εντάξει, για να μείνετε στις καρέκλες σας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο μόνος λόγος που στηρίζετε αυτή την κυβέρνηση είναι γιατί ο κύριος Καμένος είναι ευχαριστημένος στο Υπουργείο του και όλοι εσείς που έχετε αυτές τις θέσεις που έχετε. Να πάρετε τις καρέκλες μας. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αυτή δεν είναι η εικόνα κυβερνήσεως. Δεν μπορεί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης να έχει τελείως διαφορετική άποψη από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος διαπραγματεύεται και ο οποίος ενστερνίζεται τις θέσεις των εταίρων μας. Δεν μπορεί να βρισκόμαστε σε τέτοια σύγχυση. Γιατί αυτό γίνεται πολύ πιο αδύναμη η διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας. Λέει εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης ότι έχουμε να κερδίσουμε. Τι έχουμε να κερδίσουμε? Άμα τους αφήσουμε στις ταυτότητές τους να λένε ότι είναι Μακεδόνες, ότι μιλάνε μακεδονική γλώσσα, άμα τους αφήσουμε να μεταχρονολογήσουν την αλλαγή του συντάγματός τους και τους δώσουμε το πράσινο φως για να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το κύριο διαπραγματευτικό μας χαρτί, τι ακριβώς έχουμε κερδίσει? Για να καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Θέλω να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και γιατί να μην το συζητήσουμε στη Βουλή? Μάλιστα, αυτό. Θέλω να πάμε και μέχρι... ένα τελευταίο, κύριε Παπαδάκη. Βλέπετε τα συλλαλητήρια. Βλέπετε ότι δεν συμφωνεί ο κυβερνητικός εταίρος. Έχετε σοβαρά πολιτική νομιμοποίηση για να πάτε να κάνετε μια συμφωνία? Ποιος σας στηρίζει? Ο κόσμος σας στηρίζει? Οι βουλευτές του κυρίου Καμένου σας στηρίζουν? Ποιος σας στηρίζει? Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του και θα δώσει το όνομα Μακεδονία και νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε? Αυτό σας λέει, κυρία. Ποιος σας στηρίζει? Ο κυβερνητικός σας εταίρος δεν σας στηρίζει? Ποιος σας στηρίζει? Θα πάω στην κυρία. Είσαστε κυβέρνηση του 35%. Θα πάω, κύριε. Και θα πάτε να δώσετε την Μακεδονία. Η Βουλή των Ελλήνων θα πάρει την απόφαση. Αποτυπώνει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πότε θα πάρει την απόφαση και ποια βουλή? Ναι, αλλά υπάρχει και θέμα δεδηλωμένης πλέον. Από πού είναι τέλος αυτό? Θα είμαστε με τα καλά μας. Θέμα δεδηλωμένης. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Θέμα δεδηλωμένης. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μόνο όταν τεθεί. Θα πάμε μέχρι τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μαρκόπουλε. Κύριε Μαρκόπουλε. Η κυρία Μαρία Νεκρεπότη δεν λυβάνει. Η κυρία Μαρία Νεκρεπότη δεν λυβάνει.